Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μητσοτάκη, άκουσα την τοποθέτησή σας, την ομιλία σας. Παρουσιάσατε βεβαίως με όσο καλύτερο τρόπο μπορούσατε το νομοσχέδιο το οποίο αφορά κατ' εσάς την καλύτερη οργάνωση του κράτους. Είπατε όμως πράγματα τα οποία απέχουν από την πραγματικότητα και γι' αυτό ζήτησα το λόγο να παρέμβω για 15 λεπτά μου έχει βάλει ο Πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει με την ανοχή του. Δεν θα μακρηγορήσω. Κύριε Μητσοτάκη, ένα θέμα είναι η καλύτερη οργάνωση του κράτους. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς, ξεκινώντας τη θητεία σας ως Πρωθυπουργός, εκ των προτέρων, δεν δείχνετε εμπιστοσύνη στους ίδιους υπουργούς σας, αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα. Εύχομαι το σχήμα το οποίο έχετε αποφασίσει να αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη. Πολύ φοβάμαι όμως. Όμως δεν πήρα το λόγο γι' αυτό. Πήρα το λόγο για να αποκαταστήσω ορισμένα ζητήματα που έχουν ακουστεί όλες αυτές τις μέρες, έχουν γραφτεί, αλλά και κατά κόρον, κατά τα 4,5 χρόνια στα οποία ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση, τόσο εσείς, όσο και τα μέσα ενημέρωσης που στηρίζαν την αντιπολίτευση τότε, είχατε εκτεταμένα αναφερθεί, στοχοποιώντας συνεργάτες μας, μετακλητούς, αδίκως και διαμορφώνοντας μια ψευδή εικόνα για την πραγματικότητα. Μια εικόνα η οποία αναπαράγεται δυστυχώς και σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την εικόνα ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε διωγγώσει τον αριθμό των μετακλητών. Διαβάζω σημερινό ψευδές δημοσίευμα από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, ότι από τους 1.888, λέει, μετακλητούς το Δεκέμβριο του 2014, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν τους 2.699. Και αναφερθήκατε κι εσείς, χωρίς αριθμούς όμως, σε ανάλογα στοιχεία. Για να γίνει αντιληπτή στο σώμα η λαθροχειρία την οποία επιχειρείτε, επιχειρήσατε και συνεχίζετε να επιχειρείτε, θα εξηγήσω όσο πιο συναρτικά μπορώ για ποιο λόγο όλο αυτό το διάστημα έχει δημιουργηθεί αυτή η σύγχυση. Μέχρι το 2015, στην απογραφή των μετακλητών υπαλλήλων δεν καταγράφονταν ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες, απογράφονταν μόνο οι απλοί μετακλητοί, οι οποίοι δεν ήταν καν οι μισοί, ήταν πολύ λιγότερους από τους μισούς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο γραφείο του Υπουργού Υγείας τότε, κ. Βορύδη, μόνο στον Υπουργό, όχι σαν αναπληρωτή υφυπουργό, γενικούς γραμματής κτλ., υπηρετούσαν συνολικά 53 άτομα. Ξέρετε πόσοι από αυτούς ήταν μετακλητοί? Μόνο 8. 14 ειδικοί σύμβουλοι, 4 ειδικό επιστημονικό προσωπικό, 2 δημοσιογράφοι, 14 αποσπασμένοι και 11 με διάθεση στον Υπουργό Υγείας. Από πού? Από το Κελπνό φυσικά. Και αυτή δεν ήταν μια ειδική περίπτωση. Σε όλα τα Υπουργεία αυτό γινόταν. Εσείς που μιλάτε εδώ κουνώντας το δάχτυλο για τους μετακλητούς επί ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρήσατε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με 52, αν δεν κάνω λάθος, μετακλητούς υπαλλήλους. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλος, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είχε 12 μετακλητούς υπαλλήλους. Συνεπώς εδώ έχουμε μια λαθροχειρία συνεχιζόμενη, μια διαστρέβλωση η οποία προφανώς και είχε στόχο να δημιουργήσει την ψευδή εντύπωση ότι δήθεν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δημιουργήσει μια στρατιά συνεργατών, μετακλητών, θέλοντας να καταλάβει το κράτος. Και αν μένατε μόνο εκεί ήταν καλά, αλλά είχατε δημιουργήσει ταυτόχρονα και μια εκστρατεία στοχοποίησης των ανθρώπων αυτών. Είχαν ανακαλύψει μέσω του Facebook τις φωτογραφίες τους, τις συνήθειές τους, τα σκουλαρίκια που φορούσαν, τα μαγιό που φορούσαν στις παραλίες. Τους στοχοποιήσατε για να δημιουργήσετε την εντύπωση ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του είχε φέρει τη στρατιά
των κατσαπλιάδων, έτσι γράφανε, για να καταλάβει το κράτος. Πάμε παρακάτω. Έρχεστε εσείς σήμερα και με το καλημέρα συστήνετε 700 θέσεις μετακλητών. Διαβεβαίωνε ο κύριος Γεραπετρίτης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ότι αυτός ο αριθμός έχει κλειδώσει και δεν θα αυξηθεί. Μέσα σε 3 μέρες κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και αυξάνει τον αριθμό των μετακλητών και το συνολικό αριθμό του προσωπικού στην Προεδρία της Κυβέρνησης κατά ακαθόριστο αριθμό. Μίλησε χθες για αύξηση μόνο κατά 20. Δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω, αλλά έχω την αίσθηση ότι ούτε εσείς στο τέλος σήμερα θα ξέρετε πώς είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Αυξάνεται τις αποδοχές των μετακλητών και εκτοξεύεται το δημοσιονομικό κόστος. Με βάση τις σημερινές προβλέψεις του μισθολογίου, μόνο οι ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι και συνεργάτες κατατάσσονταν σε προχωρημένα μισθολογικά κλιμάκια. Με τις προτινόμενες διατάξεις, πλέον όλοι οι μετακλητοί συνεργάτες υπουργών θα τυχάνουν ειδικών μισθολογικών προνομίων. Αυτό σημαίνει και επιβάρυνση του δημόσιου προϋπολογισμού. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μειώνεται και τις προϋποθέσεις που ο νόμος μέχρι σήμερα προέβλεπε προκειμένου κάποιος να είναι συνεργάτης σε ιδιαίτερα γραφεία υπουργού. Δεν απαιτείται πλέον πτυχίο ΑΕΗ, παρά μονάχα απολυτήριο γενικού ή επαγγελματικού λυκείου. Δεν ξέρω μήπως αυτή την τροπολογία να την κρατήσετε, μήπως σας χρειαστεί για την ΑΕΠ. Θα σας ρωτήσω μετά γι' αυτό. Για να κλείσω όμως το θέμα των μετακλητών, θα πω μονάχα τούτο. Όλοι και όλοι οι μετακλητοί επιστημονικοί συνεργάτες, ειδικοί σύμβουλοι στη δική μας διακυβέρνηση ήταν 770. Οι απλοί μετακλητοί ήταν περί τους 300 και όχι 2.600 όπως περιγράφεται. Η απογραφή αυτή λοιπόν, στην οποία αναφέρονται δημοσιεύματα και ίσως και εσείς, περιλαμβάνει όλους τους συνεργάτες των βουλευτών όλων των κομμάτων, τους χρεώνατε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλους τους συνεργάτες των αρετών της αυτοδιοίκησης, τους χρεώνατε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός αυτός πολύ απήχε από την πραγματικότητα σε σχέση με τους πραγματικά εργαζόμενους στην κυβέρνηση. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά διότι δεν υπάρχει άλλο βήμα για να αποκαθίσταται η αλήθεια από ό,τι φαίνεται, παρά μονάχα αυτό το βήμα εδώ της Βουλής. Άκουσα προχθές σε μία τηλεοπτική συνέντευξη την Ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σιμακοπούλου, για το ίδιο θέμα να λέει «Ποτέ δεν έχουμε πει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μετακλητοί». Είχε μία ιδιοτέλεια η κριτική που κάναμε στον αντίπαλό μας. Είχε μία ιδιοτέλεια η κριτική που κάνατε ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως αντιπολίτευση 4 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε μια ιδιοτέλεια για τους μετακλητούς. Είχε μια ιδιοτέλεια για την οικονομία που διαρκώς λέγατε ότι καταστρέφεται η οικονομία, ότι πέφτουμε στα γαδράκια, ότι δεν θα βγούμε από τα μνημόνια, ότι δεν θα βγούμε στις αγορές. Είχε μια ιδιοτέλεια η κριτική που ασκήσατε για τη συμφωνία των Πρεσπών που μας είπατε προδότες, αλλά τώρα την εφαρμόζετε. Είχε μια ιδιοτέλεια η πολιτική που ασκήσατε και η κριτική για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι, αλλά μετά βάλατε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον αρχηγό της αστυνομίας τις μέρες εκείνες. Είχε μια ιδιοτέλεια η πολιτική σας στην αντιπολίτευση. Και θα βρίσκομαι εδώ, από αυτό εδώ το βήμα. Καθημερινά μπορεί να σας κάνω τη ζωή δύσκολη, αυτό έχει η δημοκρατία όμως. Για να υπερασπιστώ την αλήθεια και να αντικρούσω αυτόν τον απίθμενο λαϊκισμό που χρησιμοποίησατε και για να καταλάβετε την εξουσία, αλλά και τώρα, τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής σας. Την υποκρισία και τον λαϊκισμό. Έρχομαι σε 2 ακόμα ζητήματα. Μας είπατε, κύριε Μητσοτάκη, ότι πήρατε τις συμβουλές της τεχνικής βοήθειας και του ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ σας συμβούλεψε
να καταργήσετε τον θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Αυτή ήταν η τεχνική συμβουλή που λάβατε. Ο ΩΣΑ και η τεχνική βοήθεια σας είπε, σας συμβούλευσε να ελέγξετε με τροπολογία φωτογραφική, δεν σε αυτό, στο επόμενο νομοσχέδιο, και να αλλάξετε τη διοίκηση μιας ανεξάρτητης αρχής της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αν είναι ο ΩΣΑ, τότε να κάνουμε πάσο. Αλλά άλλα λέγατε εσείς ο ίδιος σε ό,τι αφορά το θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή της Δημόσιας Διοίκησης. Με επιστολή σας ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2014, 22 Εβδόμου, επιχειρηματολογούσατε υπέρ της ανάγκης ο τότε Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο κ. Ζακιτζής, που είχε υπερβεί τη θητεία του, έμεινε άλλα 5 χρόνια από τη θητεία του τελικά, να παραμείνει στη θέση του παρά το ότι είχε κληρώσει τη θητεία του, διότι ήταν μεγάλη η σπουδαιότητα των αρμοδιοτήτων του. Ορίστε, καταθέτω τα πρακτικά. Τότε ήταν μεγάλη η σπουδαιότητα των αρμοδιοτήτων του Γενικού Επιθεωρητού Δημόσιας Διοίκησης, επειδή λέγονταν Ρακιτζής. Τώρα που λέγεται Παπασπύρου και ψάχνει την Νοβάρτης και ψάχνει το Κελπνό, δεν υπάρχει καμία σπουδαιότητα. Και καταργούμε το θεσμό. Πάμε τώρα και στην άλλη απίστευτη υποκρισία σχετικά με την ανεξάρτητη αρχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έρχεστε εδώ με το επιχείρημα δήθεν του να ξεφύγουμε από την κομματικοποίηση του κράτους. Θα ήθελα, κύριε Μητσοτάκη, να σας θυμίσω ποιος ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού για 10 χρόνια, με παράταση της θητείας του για άλλα 5, και ποιοι ήταν αυτοί που το συμβούλευαν, ποιοι ήταν αυτοί που είχε στο γραφείο του, ποιοι ήταν οι νομικοί του σύμβουλοι, ποιος ο διευθυντής του γραφείου του, ποια τα μέλη της Επιτροπής. Που θυμηθήκατε τώρα εσείς την κομματικοποίηση του κράτους και σας έπιασε ο πόνος. Διαβάζω, για να μην λέτε ότι κατηγορώ διαρκώς το πρώτο θέμα, έχω βρει το δημοσίευμά του στις 31/8/2009. Όταν ανέφερε την είδηση της επιλογής του κυρίου Δημήτρη Κυριτσάκη, δικαστικού μέχρι τότε. Επιβεβαιώθηκαν, έγραφε, οι πληροφορίες μας για την τοποθέτηση του κριτικού στην καταγωγή και γνωστού για τις σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, δικαστικού Δημήτρη Κυριτσάκη, στην καρέκλα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πρώτο θέμα. Αλλά δεν ήταν μόνο ο κύριος Κυριτσάκης που είχε στενές σχέσεις με εσάς και την οικογένειά σας. Ήταν και άλλοι οι οποίοι είχαν στενές σχέσεις. Διότι εκείνη την περίοδο, εξ όσων γνωρίζω, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος... Γιατί, κύριε Γεραπετρίτη, θα είστε στο απειρόβλητο, τώρα δεν είστε ένας καθηγητής, είστε υπουργός. Είστε υπουργός επικρατείας και θα κρίνεστε. Βασικός νομικός σύμβουλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού για 6 χρόνια. Ετοιμάσατε εσείς το νομοσχέδιο για να αντικατασταθεί η κυρία Θάνου, αλλά από το 2012 στο 2018, υπό την ηγεσία του κυρίου Κυριτσάκη, βεβαίως παρήχατε νομικές υπηρεσίες, λάβατε μάλιστα και τις αντίστοιχες αμοιβές, βεβαίως δίκαιες αμοιβές, έντιμες είναι, τις καταθέτω όμως πάνω από 100.000 ευρώ. Ήσασταν δηλαδή ο βασικός νομικός σύμβουλος της Επιτροπής. Βεβαίως το γραφείο σας γνωστό, δεν υπάρχει θέμα, στη διάβια τα βρήκαμε αυτά, δεν είναι τίποτα μυστικά, τα γνωρίζετε. Αλλά ταυτόχρονα το 2017 και το 2018 ήσασταν και σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη. Βασικός νομικός σύμβουλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη. Τότε δεν υπήρχε θέμα κομματικοποίησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σήμερα υπάρχει θέμα. Αλλά πέραν του κυρίου Κυριτσάκη και ο σημερινός Γενικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Μιλωνάκης, διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τότε
διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, του κ. Κυριτσάκη, ήταν ταυτόχρονα και ειδικός σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη, δικό σας, όταν ήσασταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Και κρατούσε ταυτόχρονα, όπως ο ίδιος ο κ. Κυριτσάκης είχε πει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή στις 10 Φεβρουαρίου του 2017, και τις δύο θέσεις. Τότε δεν υπήρχε θέμα κομματικοποίησης. Πολύ φοβάμαι όμως ότι εδώ δεν τίθεται απλά θέμα κομματικοποίησης μιας ανεξάρτητης αρχής. Τίθεται θέμα μητσοτακοποίησης της ανεξάρτητης αυτής αρχής, που επί 10 χρόνια ήταν μια αρχή που λειτουργούσε με συμβούλους και φίλους δικούς σας. Αυτό σας ενόχλησε. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει θα απαντήσουν σχετικά και στις ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι ξέρετε, ένα θέμα είναι οι νόμοι, ένα θέμα είναι το Σύνταγμα, ένα θέμα είναι και το ενωσιακό δίκαιο. Και να σας θυμίσω επίσης ότι άλλα μέτρα και άλλα σταθμά, όταν είχε έρθει ο κ. Σταθάκης ως αρμόδιος υπουργός το 2016 στην Ολομέλεια της Βουλής, με μια τροπολογία που ήθελε να περάσει ασυμβίβαστο για μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με συγγενικές σχέσεις με βουλευτές ή υπουργούς. Και αφορούσε την τότε υπουργό, την σημερινή υπουργό παιδείας και την τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Κεραμέως, που ο σύζυγός της, ο κύριος Λουκάς, ήτανε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί κύριο Κυριτσάκη. Τότε λοιπόν επίσης δεν υπήρχε θέμα κομματικοποίησης, αλλά ταυτόχρονα όλοι σας οι βουλευτές είχαν επιχειρηματολογήσει ανάμεσά τους ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Βαρβησιώτης, η ίδια κυρία Κεραμέως, ο κύριος Βορύδης, αλλά και ο κύριος Λοβέρδος. Θα το θυμάται άλλωστε. Τουλάχιστον ο κύριος Λοβέρδος δεν αλλάζει άποψη και τώρα τα ίδια θα πει, φαντάζομαι. Είχα επιχειρηματολογήσει λοιπόν τότε ότι είναι αντισυνταγματικό να υπάρχει αναδρομικότητα και να διακοπεί πρόωρα η θητεία μελών της Επιτροπής. Σήμερα δεν είναι αντισυνταγματικό να διακοπεί μόλις ανέλαβε πριν από 3 μήνες. Καταθέτω στα πρακτικά και τα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης με την επιχειρηματολογία όλων σας για την αντισυνταγματικότητα. Και κλείνω. Κλείνω με το θέμα που έχει προκύψει σε σχέση με το διοικητή της ΕΕ. Διότι κοιτάξτε, η εθνική ασφάλεια της χώρας, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας, τα εθνικά απόρριτα, είναι πολύ κρίσιμο και ευαίσθητο ζήτημα. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο, το είπα και χθες και μπορώ να τον αδικώ. Εν τούτης, κύριε Μητσοτάκη, και εγώ είχα δώσει εντολή στον κύριο Ρουμπάτη να σε ενημερώνει για όλα. Ελπίζω να κάνετε το ίδιο. Δεν ξέρω αν θα το κάνετε με τον κύριο Κοντολέον, διότι έχω την αίσθηση ότι με βάση το βιογραφικό του και με βάση τον ισχύοντα νόμο, για να μπορέσει να αναλάβει υπηρεσία ως διοικητής της ΕΕΠ, πρέπει να έχει πτυχίο αναγνωρισμένο, ισότιμο. Είτε πτυχίο της ημεδαπής, είτε ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Έτσι λέει ο νόμος. Οι νόμοι είναι για να εφαρμόζονται. Εκτός αν οι νόμοι δεν συμβαδίζουν με τις επιδιώξεις μας, τόσο το χειρότερο για τους νόμους. Θα φέρετε πάλι μια τροπολογία να αλλάξετε τον νόμο. Αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνουμε εμείς, μέσα από μια μικρή έρευνα την οποία κάναμε, μετά από την ανάρτηση του βιογραφικού που αργήσατε μια εβδομάδα σχεδόν, είναι ότι ο άνθρωπος έχει κάνει σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, εξ αποστάσεως. Και πήρε ο άνθρωπος ένα πτυχίο στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στα 34 του χρόνια. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι άριστο, σίγουρα θα είναι άριστος για να τον επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης. Εν τούτης όμως, το πτυχίο αυτό μάλλον δεν έχει αναγνωριστεί από το σημερινό ΔΟΑΤΑ, παλιότερα Δικατσά. Διότι με μια πρόχειρη επίσης ματιά και μια πρόχειρη έρευνα την οποία κάναμε, διαπιστώσαμε ότι το μόνο το οποίο έχει αναγνωριστεί από την ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ, δεν είναι, είναι δημόσιο, μπορείτε να το βρείτε κι εσείς. Ο μόνος ακαδημαϊκός τίτλος που έχει αναγνωριστεί από το εν λόγω πανεπιστήμιο από το ΔΟΑΤΑΠ είναι αυτός που αναφέρεται όχι σε management, σε σπουδές management, όπως δηλώνει στο βιογραφικό του ο εκλεκτός σας, αλλά το Department of Music. Μήπως είναι μουσικός ο νέος διοικητής της ΕΕΠ,
Δεν ξέρω. Αν είναι, θα είναι σύνομη η απόφασή σας. Αν δεν είναι όμως, θα πρέπει και εδώ να αλλάξετε τον νόμο. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Κύριε Μητσοτάκη, τα θέματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια είναι κρίσιμα θέματα. Με ποια εχέγγυα εσείς επιλέγετε έναν άνθρωπο που, επαναλαμβάνω, μπορεί να τον αδικό, να είναι έντιμος, αλλά επιλέγετε έναν άνθρωπο που τον ξέρει κανείς, που η μόνη του περγαμηνή είναι ότι ήταν σε κάποιες ιδιωτικές εταιρείες security και παραδίδετε εσείς ένα κρίσιμο post σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ως μόνη περγαμηνή την ιδιωτική εταιρεία security. Μια εταιρεία όπου διαβάζω δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν είναι αληθή, μια εταιρεία η οποία έχει κατηγορηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει καταδικαστεί σε μεγάλα χρηματικά πρόστιμα, γερονία της τύχης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πάλι, για τη δημιουργία καρτέλ στον χώρο της ιδιωτικής φύλαξης, πρόστιμα από το Σώμα Επιθόρησης Εργασίας για παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας στο έργο φύλαξης του ΙΣΑΠ και άλλες παρεμβάσεις. Ρωτώ λοιπόν, με ποια εχέγγυα και ποιες ασφαλιστικές δικλείδες μας λέτε ότι μπορεί να ανταποκριθεί αυτός ο άνθρωπος στην εθνική αποστολή με όρους εθνικού σχεδιασμού, με όρους εμπιστοσύνης και εχεμήθειας και το κυριότερο με όρους σεβασμού στον δημοκρατικό χαρακτήρα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Κλείνω λοιπόν λέγοντας, κύριε Μητσοτάκη, κάντε ό,τι αλλαγές θέλετε στην κυβέρνησή σας αν δεν εμπιστεύεστε τους υπουργούς σας. Αλλά το κράτος δεν είναι φέουδο, δεν είναι τσιφλίκι. Εδώ υπάρχει δημοκρατία και θα δίνετε λογαριασμό για τις πράξεις σας και θα σας ελέγχουμε καθημερινά. Και αν δεν τηρείτε τον νόμο και το Σύνταγμα, θα λογοδοτείτε. Έχουν ζητήσει το λόγο οι υπουργοί κύριος Γεραπετρίτης Επικρατείας και η κυρία Κεραμέως Παιδείας. Θα μιλήσει πρώτος ο κύριος Γεραπετρίτης και εν συνεχεία η κυρία Κεραμέως.